Από την παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά στον ομό Ροδόπης σηματοδοτείται η αυριανή ημέρα. Ο κύριος Σαμαράς θα επισκεφθεί τις ΣΑΠΕΣ στις 12 το μεσημέρι, ενώ η πολιτική του ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Λεπτομέρειες μας δίνει για την προεκλογική επικαιρότητα ευθύς αμέσως η Διευθύντρια Ειδήσεων του Art Channel Θράκης, Βάσο Θεολόγη. Βάσο, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα Ειρήνη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά και εσύ ανέφερες στον πρόλογό σου, έντονο είναι το προεκλογικό ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες. Αυτές τις ημέρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία γενικότερα των προέδρων των κομμάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αυριανή ημέρα λοιπόν σηματοδοτείται από την παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά στη Ροδόπη. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 12 το μεσημέρι θα φτάσει στις ΣΑΠΕΣ, όπου θα τον υποδεχθεί ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών, ενώ στη συνέχεια, στη 1:20 περίπου, θα μεταβεί στον οικισμό της Φιλήρας, στην Εύβοια του Δήμου Αριανών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί και έπειτα αναμένεται να φτάσει στην Κομωτινή. Και είναι αδιευκρίνεστο ακόμη αν θα συναντήσει τόσο τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Παντελεήμονα, όσο και τον Σοφολογιότητο Μουφτή Μέτσο Τζεμαλή, με τους οποίους έχει εξαιρετικές σχέσεις ο κύριος Σαμαράς, όπως τουλάχιστον μας έλεγε πριν από λίγο, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ροδόπης, Κωνσταντίνος Μορφακίβης. Αυτό λοιπόν δεν μένει παρά να το δούμε, θα αποφασιστεί από τον ίδιο, θα διαμείνει στο Κρισεντίβ και τελικά το απόγευμα, σύμφωνα και πάλι με το πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσει στις 18:30 την πολιτική του ομιλία στην αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής της Κομωτινής, που βρίσκεται στο τέρμα της Λεωφόρου Ηρών. Έχει ενδιαφέρον επίσης, Ειρήνη, να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, μιας και όπως ήδη είδαμε και από το Σάββατο, και την επίσκεψή του στην Θεσσαλία, συνηθίζει ανάλογα και με την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται να προβαίνει σε θεματικές δηλώσεις. Στη Θεσσαλία, παραδείγματι, μίλησε για τους αγρότες, για τον αγροτικό κόσμο, για τον αγροτικό πληθυσμό, από τον οικισμό της Ματαράγκας του νομού Καρδίτσας. Μένει λοιπόν να δούμε τις δικές του αναφορές εδώ, στην έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, να σημειώσουμε, να μείνουμε λίγο ακόμη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να πούμε ότι αύριο θα ανακοινωθεί τελικά το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι έτοιμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ακολουθείται, εφαρμόζεται η ποσόστοση των κομμάτων και έτσι λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν 3 υποψήφιοι άνδρες και 2 υποψήφιες γυναίκες. Και από τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε τώρα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσία του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα, οι συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, μέσα σε μια πραγματικά πολύ σημαντική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πλήθους κόσμου. Αυτό το οποίο λέει το πολιτικό ρεπορτάζ που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενδιαφέρον να δούμε, είναι η παρουσίαση του κώδικα δεοντολογίας υποψηφίων βουλευτών, για τον οποίο δεσμεύτηκαν στην Κεντρική Επιτροπή. Στο πολιτικό του μήνυμα θα πρέπει να πούμε ότι μέσα από τους δικούς του κανόνες, αυτό το οποίο αποκαθίσταται είναι η σχέση της πολιτικής και των πολιτικών με την κοινωνία. Το μήνυμα το οποίο θέλει να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως δια του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι η πολιτική δεν αποτελεί για τους πολιτικούς το επάγγελμα. Έτσι λοιπόν αυτοδεσμεύονται οι υποψήφοι βουλευτές στο εξής, ότι η έδρα η οποία θα λάβουν στις παρούσες εκλογές δεν ανήκει στον πολιτικό χώρο τον οποίο εκπροσωπούν, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι στους ίδιους. Και όλα αυτά για να προλάβουν τουλάχιστον και φαινόμενα του παρελθόντος, που δεν αφορούν βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σχετίζονται με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο τονίστηκε από όλες τις πλευρές, την αποκατάσταση δηλαδή της πολιτικής με την κοινωνία την οποία επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στη Ροδόπη, θα πρέπει να πούμε ότι επίσημα ανακοινώνεται την Πέμπτη, 5 θα είναι και εδώ υποψήφιοι όπως προβλέπετε, 4 άνδρες
και μία γυναίκα για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερα ρεπορτάζ. Και να μείνουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών που ξεκίνησε από χτες, την επίσημη πρώτη για το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη το Σάββατο, με έμβλημα το Ρόδο σε ένα κόκκινο φόντο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ίδρυση του κινήματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών και ξεκίνησε την ομιλία του με τη λέξη σύνθημα «Πάμε». Αυτό το οποίο σημείωσε, έβωσε το στίγμα του ο κ. Παπανδρέου, τονίζοντας ότι στη βάση των αρχών του είναι ο ανθρωπισμός, η δέσμευση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά μας εμπνέουν, τόνισε, οι αξίες, με συγχωρείτε, του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και επεσήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν την εξουσία, να υπερισχύσει η ισχύ του δικαίου και όχι το δίκαιο του ισχυρού. Αναφέρθηκε επίσης στην ομιλία του για το γεγονός ότι όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν να μιλούν για διάσπαση, για το νέο κόμμα, εκείνος μιλά για λύτρωση, το νέο κόμμα, και επίσης για δημιουργική ρήξη, και ότι η απόφαση αυτή ήταν από τις δυσκολότερες της ζωής του. Στην ύπηση τώρα που έχει ειδικότερη τοπική υπαγωγή θα πρέπει να μείνουμε. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι την ιδρυτική διακήρυξη και γενικότερα την ίδρυση του νέου κόμματος όπως προβλέπεται νομικά και την κατάθεση στον Άριο Πάγο έκανε ο Γιώργος ο Πεταλωτής, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου. Και επίσης ο ίδιος ορίστηκε και ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και αναμένεται να είναι στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας του νέου κόμματος. Και να κλείσουμε ίσως αυτή την σύντομη αναφορά σε πολιτικό επίπεδο σε όσα είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με αφορμή το νέο κόμμα. Είπε λοιπόν ο ίδιος χαρακτηριστικά ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα αντιμετωπιστεί όπως του αρμόζει, ιστορικά, ηθικά, εθνικά και παραταξιακά, και χρησιμοποίησε μάλιστα και την λέξη έλεος. Αυτό επεσήμανε στη συνέντευξή του στην καθημερινή της Κυριακής και πρότεινε και τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας μετά τις εκλογές με προγραμματική συμφωνία στο ίδιο πλαίσιο. Να πούμε και μία είδηση η οποία αφορά στη λειτουργία των σχολείων σε αυτές τις εκλογές, έτσι να κλείσουμε. Να πούμε ότι την 5η, 8 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία της χώρας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και αναμένεται να είναι κλειστά στις 23 Ιανουαρίου και στις 26 Ιανουαρίου λόγω των εκλογών, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα σε αντίστοιχο έγγραφο για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή λοιπόν είναι η τρέχουσα προεκλογική επικαιρότητα προς το παρόν. Ειρήνη, ο λόγος σας είναι και πάλι. Μάλιστα, Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ.